Καλημέρα κύριε Πικραμένε. Καλημέρα κύριε Σαχίνη. Πού είναι αυτό το ρομπότ να το φιλήσω, να το ασπαστώ? Δεν το κατάλαβα αυτό. Το ρομπότ, αναφέρεστε σε ένα ρομπότ που ήρθε στην Κρήτη για τη μεσογειακή διατροφή? Όχι, όχι, και... ήρθε στην ρομποτική Ολυμπιάδα και το, είναι το περίφημο Σοφία που γυρνά όλο τον κόσμο ιδιωτικής διαχείρισης με την τεχνητή νοημοσύνη, και μέσα εκεί που μας έλεγε για την κριτική διατροφή, το βάλαμε το ηχητικό. Μας είπε ότι παρότι ο ρομπότ δεν έχει πολιτικές, κομματικές και θρησκευτικές προτιμήσεις, η Κρήτη θα μπορούσε να είναι με όλα αυτά που διαθέτει ένα αυτόνομο κρατήδιο. Συμφωνώ 100%. Μάλιστα. Είμαι υπέρ της κριτικής δημοκρατίας, όπως υπάρχει κυπριακή δημοκρατία. Μπορώ με επιχειρήμα, μη γελάτε, μιλάω σοβαρά. Είστε επικίνδυνος. Διότι αν υπήρχε κριτική δημοκρατία, ενδεχομένως ο ΒΟΑΚ, ναι, να είχε κατασκευαστεί εδώ. Κατάλαβα και 20-30 τι λέτε, χρόνια. Αλλά εγώ δεν θέλω ούτε για αστείο να τα λέμε αυτά, διότι έχει χυθεί αίμα για να μπορέσει η χώρα αυτή να έχει μια στοιχειώδη ενιαία ύπαρξη. Και σε εποχές... Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Βεβαίως. Καταλαβαίνετε εγώ τι καταλαβαίνω, εννοώ, αλλά... ότι η Κρήτη είναι θύμα της αθηναϊκής κλεπτοκρατίας. Μόνο το η Κρήτη. Μόνο μεγάλο νησί της Μεσογείου που δεν έχει ούτε σιδηροδρομικό δίκτυο, ούτε αυτοκινητόδρομο. Αυτό σημαίνει να αλλάξουμε την κλεπτοκρατία, όχι να διαλυθούμε ως έθνος. Εννοείται. Εκεί ήθελα να το πάω. Μάλιστα. Και πείτε μου, σας παρακαλώ πολύ, την ώρα που συμβαίνουν αυτά τα ευτράπελα, διότι πληρώσαμε για να έρθει αυτό το ρομπότ και να μας την πει, στην Τουρκία μπαίνει μάθημα γαλάζιας πατρίδας. Λοιπόν, από εδώ και πέρα τα τουρκάκια που θα έρχονται το καλοκαίρι στα νησιά της γαλάζιας πατρίδας, δηλαδή από Μυτιλίνη μέχρι Ρόδο, και θα φοράνε μπλουζάκι που θα λέει I love Μυτιλή, Μυτιλή είναι η Μυτιλίνη στα τουρκικά, από πάνω θα λέει θάλασσα των νησιών και από κάτω θα λέει Μαβί Βατάν. Αν σας πω ότι μπορεί σε μερικά χρόνια να βλέπουμε σε μπουτίκ με σουβενίρ στα νησιά ανάλογα μπλουζάκια, τα οποία θα είναι στα τουρκικά και θα απευθύνονται στον Τούρκο τουρισμό, ο οποίος ήδη έχει δείξει δείγματα γραφής για το πού πάει το πράγμα τα επόμενα χρόνια. Η Τουρκία λοιπόν, και συγκεκριμένα ο γνωστός μας αγαπητός ναύαρχος Τζιάτ Γιαϊτζή, κατά τ' άλλους πατέρας της θεωρίας της γαλάζιας πατρίδας, είναι μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου της Τουρκίας. Έκανε λοιπόν εισήγηση στον Υπουργό Παιδείας και ζήτησε από την 1η του Σεπτέμβρη, στη νέα δηλαδή σχολική χρονιά, στο γυμνάσιο, στο μάθημα της γεωγραφίας, να υπάρχει 1-2 ώρες την εβδομάδα, ενδεχομένως ένα κεφάλαιο, μία αναφορά που θα αναφέρεται όχι μόνο στη γαλάζια πατρίδα ως γεωγραφική ζώνη, αλλά και σε ό,τι εμπεριέχει αυτή. Θα μάθουν δηλαδή τα παιδιά σε ηλικία 12, 13, 14 ετών τι είναι η αποκλειστική οικονομική ζώνη, τι είναι η αιγυαλίτιδα ζώνη, τι είναι η ζώνη η συνοριακή όπως λέμε, τι είναι οι υδρογονάνθρακες στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο, ποια είναι η αξία της Κύπρου για την Τουρκία, γιατί τα επιχειρήματα της Ελλάδας είναι έολα με βάση το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, και γιατί, διάβασα το σχετικό ρεπορτάζ, γιατί η Τουρκία δεν έχει γράψει την Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας του 82. Θα εξηγείται δηλαδή από τους Τούρκους δασκάλους παιδάκια γιατί τα νησιά δεν δικαιούνται πέρα των 6 ναυτικών μιλίων να έχουν αποκλειστική οικονομική ζώνη. Αυτά σε 12-14. Μισό λεπτό, κύριε. Η Αθήνα ακούει. Μισό λεπτό, κύριε Πικραμένε, μισό λεπτό. Αυτό δε, πέρα από το καλαμπούρι που έκαναμε στην αρχή, και καλά το κάναμε. Καλαμπούρι κάναμε, μην βγουν μερικοί και με παρεξηγήσουν. Πέρα από το καλαμπούρι, αυτό εδώ είναι πολύ σοβαρό, διότι επί της ουσίας η Τουρκία, αυτή η Τουρκία, μας αρέσει δεν μας αρέσει, επενδύει στις επόμενες γενιές να τους έχει εφοδιάσει με ό,τι υποστηρίζει διαχρονικά 50 χρόνια πάνω στα ζητήματα και του στρατηγικού βάθους που για αυτήν έχει η Κύπρος και των διεκδικήσεων και όλης της αναθωρικής ατζέντας, φτιάχνει δηλαδή τους αυριανούς της πολίτες
ετοιμόλογους με γνώση, με το δικό της αφήγημα, πάνω σε ζητήματα που εμείς δεν έχουμε τολμήσει ούτε τις συντεταγμένες να πάμε στον ΟΗΕ. Κύριε Σαχίνη, υπήρχε, ρωτήστε και τον κύριο Σταθακόπουλο, θα σας το επιβεβαιώσει, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα, υπήρχε από τη δεκαετία του 80, αν ήταν γυμνάσιο Λύκειο δεν το γνωρίζω, μάθημα εθνικής ασφάλειας, ερχόταν ο Τούρκος στρατιωτικός στο σχολείο, ο κεμαλιστής, ο βέρος κεμαλιστής, και έκανε μάθημα στα παιδιά για το δόγμα ένα έθνος, μία γλώσσα, μία σημαία. Αυτό ενδεχομένως καταργήθηκε όταν ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις για να μπει η Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη λογική του εκδημοκρατισμού κλπ. Τώρα βλέπετε, επανερχόμαστε σε ένα light μάθημα εθνικής ασφάλειας, το οποίο όμως έχει συγκεκριμένη ατζέντα και αφορά τη γαλάζια πατρίδα. Σε λίγο θα φτάνουμε στα νησιά, να μιλάνε στα καφενεία οι Τούρκοι, να τσακώνονται με τους δικούς μας και να λένε μα συγγνώμη, εμείς στο σχολείο έχουμε μάθει ότι είναι αυτό η γαλάζια πατρίδα και ότι εσείς δεν έχετε δικαιώματα και η Τουρκία και η Κύπρος και τάνα τ' άλλο. Με θεωρητική κατάρτιση, συγκρότηση και επιχειρήματα. Και στην Ελλάδα ασχολούμαστε με ό,τι άλλο θέλετε. Εγώ επιμένω, δεν είναι απλό. Δεν είναι απλό. Στον ντούκου. Είναι οι επόμενες γενιές της Τουρκίας. Βλέπετε το μείγμα, κύριε Σαχίνη. Οι οποίες, κύριε Επικραμένα, ακούστε με λίγο. Οι γενιές σε μια κοινωνία που στα δυτικά της ομοιάζει δημογραφικά με την Ευρώπη. Δηλαδή έχει μια ανακοπή. Δημογραφικά, όχι, πολιτισμικά. Όχι, όχι, δημογραφικά λέω. Στο κέντρο και στην Ανατολή όμως έχει δημογραφική έκρηξη. Και μιλάμε για αυτές τις γενιές που έρχονται στα πράγματα. Έτσι. Και βλέπετε το μείγμα του κεμαλονεοθωμανισμού. Ο Γιαϊτζή, η γυναίκα του, δεν φοράει καμιά μαντήλα. Ο άνθρωπος ανάθεμαν πηγαίνει και σε τζαμί να προσεύχεται. Μιλάμε για βέρους κεμαλιστές, οι οποίοι όμως ό,τι έχει να κάνει με την Τουρκία προς τα έξω, τη νέα θέση της Τουρκίας στον κόσμο, ταυτίζονται 100% με τους νεοθωμανούς. Άρα αυτοί που βγαίνουν στην Ελλάδα, οι διάφοροι γιαλαντζοί, τουρκολόγοι, και λένε με τον Ιμάμογλου θα είναι διαφορετικά διότι είναι της άλλης σχολής, θα αφορούν την εσωτερική δυναμική στην Τουρκία και όχι τα θέματα εκτός των σύνορων. Το έχουμε πει πόσες φορές. Μάλιστα. Και την ίδια ώρα στην Ελλάδα οι υπολογισμοί και μόνο στο δημογραφικό δείχνουν ότι πάμε για 1,5 με 2 εκατομμύρια λιγότερο πληθυσμό το 50. Όχι μακριά, το 50. Τουίταρα εχθές και είπα ότι το 2100, τι είναι 2100 κύριε Σαχίνη, 70 χρόνια από τώρα. Φανταστείτε ότι από το Πολυτεχνείο και την Κύπρο έχουν περάσει 50 χρόνια. Και για τους περισσότερους τους μεγάλους είναι σαν να ήταν εχθές. Το 2100 με αυτή την δυναμική, τη δημογραφική, μιλάμε για 6 με 7 εκατομμύρια στην Ελλάδα, ένα στους δύο άνω το 60, φανταστείτε τι σημαίνει αυτό και για τα θέματα τα ασφαλιστικά, τα συνταξιοδοτικά, και από εκεί και πέρα η νέα γενιά θα είναι άνθρωποι οι οποίοι θα προέρχονται είτε από την Αφρική είτε από την Ασία με αυτόν τον τρόπο που έρχονται και σήμερα. Δεν πρόκειται να αλλάξει. Αντιθέτως, τα ρεύματα αυτά θα εντατικοποιηθούν. Άρα το 2150, σε 100 χρόνια από τώρα, θα υπάρχει υπαρξιακό ζήτημα κατά πόσο ο πληθυσμός που ζει σε αυτή τη χώρα έχει κάποια σχέση με αυτοί που υπάρχουν σήμερα. Μου λέει εδώ πέρα ο φίλος του Αλέξανδρος, καλημέρα λέει στον κύριο Πικραμένο, φαν Μεσαράς. Τον προτρέπω. Φαν Μεσαράς, ναι. Φτάσαμε κοντά στο Ηράκλειο. Μάλιστα. Τον προτρέπω λέει να κάνει μία έρευνα πέρα από το καλαμπούρι και καλά έκανε το πικρόχολο. Με αυτή την ιστορία να κάνετε λέει μια έρευνα για το ρομπότ Σοφία, διότι θέλω να θυμίσω, όπως είπε και ο κύριος Σαχίνης στην αρχή της εκπομπής, πριν 5 χρόνια από έδρες γερμανικών πανεπιστημίων βρήκαν τους λεβεντομακάκες στην Κρήτη και πουλάγανε τα σημαίακια και τα μπλουζάκια με την κριτική αυτονομία ως δίθεν must και μόδα. Τσούκου τσούκου, μισό λεπτό, ακούστε το τι γράφει. Τσούκου τσούκου λέει, πες κάτι μένει. Μήπως και εδώ, επειδή είναι ιδιωτικής πρωτοβουλίας αυτό το πανέξυπνο ρομπότ και μάλιστα εκτός Ελλάδας, ο προγραμματισμός του παίζει κανένα περίεργο παιχνίδι. Εντάξει τώρα. Όχι, μην εντάξει. Μην μπούμε στα ψεκασμένα. Ψεκασμένα.
προσπαθώ να στείλω ένα μήνυμα ότι όλες οι περιφέρειες της Ελλάδας, επειδή το σύστημα είναι αθηνοκεντρικό, δεν ελέγχουν τα οικονομικά τους, δεν έχουν δικού τους προϋπολογισμούς όπως γίνεται στην Ελλάδα. Πληρώσαν όμως 15.000. Πρέπει να γλύψουν βουλευτές και υπουργούς για εκδοτήσεις. Κύριε Επικραμένε, με συγχωρείτε, δεν είναι έτσι. Με συγχωρείτε. Δεν τα λέτε πάντα σωστά. Έχω και διαφωνίες. Πληρώσαμε 15.000 από την Αναπτυξιακή Ηρακλείου για να μας πει αυτό το ρομπότ. Με συγχωρείτε. Εντάξει, έχετε δίκιο. Είναι. Ακόμα και ο ένφια που πληρώνεται στην Κρήτη δεν μένει στην Κρήτη. Αν αύριο γίνουνε, φανταστείτε τώρα σενάριο, πλατφόρμες για τις λεγόμενες, για τα πετρελαϊκά νότια της Κρήτης, τα ποσοστά που προβλέπονται να μείνουν στο νησί ως τα λεγόμενα ανταποδοτικά, είναι τρίχες κατσαρές. Καλά, το άλλο με το τοτό. Αφήστε τώρα τις έρμες του δωργονάνθρακες, να δούμε τι λέμε τα υποθετικά σενάρια. Μάλιστα. Για πάμε λιγάκι στην ιστορία σας, παρακαλώ πολύ, με το Υπουργείο Εσωτερικών. Τι έχετε καταλάβει? Υπουργείο Εσωτερικών, και να πούμε και λίγο Αδαέ Ανδρουλάκη, γιατί ο ψεκασμός και η μπαρούφα την προηγούμενη εβδομάδα χτυπήσανε ταβάνι. Λοιπόν, αυτή η υπόθεση, κύριε Σαχίνη, προσωπικά δεν μου γεμίζει το μάτι. Και θα σας εξηγήσω γιατί. Αν κάποιος είναι κυβερνοεγκληματίας ή κυβερνοτρομοκράτης ή θέλει να κάνει μια κυβερνοεπίθεση ή θέλει με ένα στικάκι να πάρει δεδομένα, έγγραφα και στοιχεία, δεν θα μπει ως γιδοβοσκός μέσα σε ένα γραφείο. Αυτή η διάρρηξη θυμίζει διάρρηξη μελωστό από τίποτα λούμπεν μικροεγκληματίες οι οποίοι θέλουν να τσιμπήσουν κανένα πορτοφόλι, τίποτα, πώς το λένε, χρυσά, αργυρά και χάλκινα. Μόλις το είδα αυτό, αμέσως λέω, okay, παιδιά, εντάξει, μην το συνεχίζετε, δεν έχει νόημα. Πάμε τώρα στην ουσία. Μισό, βλέπετε μισό. Λοιπόν, ναι. Ή έτσι θέλει να εμφανιστεί. Μήπως ή έτσι θέλει να εμφανιστεί. Λοιπόν, πάμε στην ουσία. Βλέπετε λοιπόν, αυτό αποδεικνύεται καθημερινά, ότι ακόμα και τα κτίρια του δημοσίου στο κέντρο της Αθήνας, υπουργεία ή αποκεντρωμένα γραφεία υπουργείων, είναι μπάτε σκύλια λέστε. Είδατε την ποιότητα της πόρτας. Μου θυμίζει καμαρίνια σε τα λεγόμενα θερινά θέατρα. Οποιοδήποτε ανά πάσα στιγμή μπορεί να μπει, να σπάσει, να κάνει, να δείξει. Πού είναι τα κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης, γιατί δεν έχουν μέχρι τώρα η αστυνομία εντοπίσει αν από τον εξωτερικό χώρο υπήρχαν κάμερες κλπ. Ένα σουρωτήρι, ένα χυμαδιό, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, από τη στιγμή που μπαίνει μέσα, σας λέω εγώ ότι είναι κυβερνοεγκληματίας και θέλει να πάρει αρχεία και δεδομένα. Και λοιπόν τι έγινε, κύριε Σαχίνη? Στο σπίτι σας, στο σπίτι μου, στους ακροατές μας, τα αρχεία μας δεν έχουμε backup, δεν έχουμε αντίγραφα. Αυτό που βγαίνει και λέει ο διευθυντής εκλογών, πω που μου πήρανε τα έγγραφα. Δεν λέει αυτό. Λέει, δεν ξέρω και πρέπει να ελεγχθεί αν εδώ έγινε αντιγραφή αρχείων του σκληρού πυρήνα των εκλογών. Ωραία. Αυτό λέει. Και δεν υπάρχει backup. Ναι, backup υπάρχει. Δηλαδή, εσείς αποκλείετε αλλίωση δεδομένων με αυτόν τον τρόπο, με bypass. Τι αλλίωση? Ξέρω, ρωτάω. Άμα έχεις backup, έχεις θέμα, ας γίνει και αλλίωση. Αφού έχεις αντίγραφα, έχεις backup, ποιο είναι το πρόβλημα? Δηλαδή τι συζητάμε αυτή τη στιγμή? Οπότε να μπαίνει ο πάσα ένας να παίρνει στοιχεία. Δεν λέω να μπαίνει ο πάσα ένας. Λέω ότι όλες οι υπηρεσίες λόγω πρωτοκόλων ασφαλείας έχουν αντίγραφα και τα αντίγραφα δεν βρίσκονται. Ακούστε, στο κάτω. Εάν εγώ όμως θέλω να αλλάξω την πορεία ερευνών άλλης υπόθεσης, κύριε, δεν πρόκειται να αλλάξει. Μισό λεπτό, μη βιάζεστε. Και να αλλάξω τα πρωτογενή στοιχεία, δεν μπορώ να μαγειρέψω μια διάρρηξη? Όχι, γιατί σας λέω υπάρχουν αντίγραφα και στα πρωτογενή στοιχεία. Κάνε όσες διαρρήξεις θέλεις. Εκτός αν δεν είχαν backup, εκτός αν λειτουργούν ως τριτοκοσμική χώρα, ξέρετε, υπάρχει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Εκεί υπάρχει Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Εγώ γνωρίζω ότι είναι μια διαβαθμισμένη εγκατάσταση που εκεί στους σέρβες υπάρχουν backup όσον αφορά τα λεγόμενα ευαίσθητα αρχεία. Κάτι αντίστοιχο πρέπει να έχει και το Υπουργείο Εσωτερικών. Μάλιστα. Τι είναι, μπήκε κάποιος στο σπίτι και μου έκλεψε τις φωτογραφίες από πέρυσι το καλοκαίρι που πήγα διακοπές στην Κρήτη? Όχι βέβαια. Δηλαδή τι αστιότητες είναι αυτά, ακόμα και δημοσιογράφοι που τα γράφουν. Παρόλα αυτά, διάρρηξη, εικόνα διάρρηξης έχει. Με αυτόν τον τρόπο, που είπατε, με λοστάρια. Τι διάρρηξη είναι?
μπορεί η διάρρηξη να είχε να κάνει και με ένα κοριό που ήθελε να του βάλει κάτω από το γραφείο για να τον ακούει ηχητικά. Γιατί σώνει και καλά πρέπει να είναι αρχεία. Συγγνώμη, θα πει η αστυνομία. Συγγνώμη, κύριε Επικραμένο, μισό λεπτό. Για μην τρελαθούμε τώρα. Εσείς έχετε ένα κοινικό τρόπο να τα περιγράφετε, αλλά δεν με τρελάνετε κιόλας. Όλα αυτά συμβαίνουν, με συγχωρείτε, ένα μήνα πριν τις ευρωεκλογές. Όπου ευρωεκλογές κάνει το Υπουργείο Εσωτερικών. Θα μου πείτε δεν τρέχει κάστανο. Έλα μωρέ. Δεν τρέχει κάστανο. Εγώ είπα ότι τα κτίρια είναι σουρωτήρι, ότι οι πόρτες είναι fake, ότι ο συγκεκριμένος φεύγει και πάει σε σύσκεψη και αφήνει από ό,τι είπε ο ίδιος. Δεν είχε κλείσει τους υπολογιστές. Απλώς οι υπολογιστές είχαν πάει σε κατάσταση οικονομίας ενέργειας. Αλλά δεν είχαν κλειστεί. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν κάμερες στους επόμενους διαδρόμους. Γιατί δεν έχει διαρρεύσει όπως γίνεται σε άλλες περιπτώσεις το βίντεο να δούμε ποιος μπήκε, ποιος δεν μπήκε. Άρα είναι σουρωτήρι τα κτίρια. Μάλιστα. Και από εκεί και πέρα σας λέω, κάποιος που θα μπει με σπιτάκι για να βάλει έναν, για να πάρει αρχεία. Τα υπουργεία είναι πρωτόκολλα ασφαλείας. Έχουν backup αντίγραφα. Μάλιστα. Πάμε στην ΑΔΑΕ τώρα λοιπόν. Το ξεκαθάρισαμε. Πάμε στην ΑΔΑΕ. Λοιπόν, εδώ λοιπόν, επειδή ακούγονται πράγματα τα οποία είναι εκτός λογικής, να το ξεκαθαρίσουμε. Πήγε λοιπόν ο κύριος Ανδρουλάκης στην ΑΔΑΕ. Έκανε την αίτηση. Η ΑΔΑΕ με βάση το νόμο του 1994 είναι υποχρεωμένη να ζητήσει από την ΕΕΠ κατά πόσο η γνωστοποίηση της συνακρόασης, της παρακολούθησής του, αν δηλαδή γνωστοποιηθεί αυτή τη στιγμή, ενέχει θέματα εθνικής ασφάλειας. Ποιος θα δώσει την απάντηση στην ΑΔΑΕ? Ο εισαγγελέας της ΕΕΠ, μετά από σύσκεψη που θα κάνει με την ηγεσία της ΕΕΠ. Τελειώνει το θέμα. Το λέω γιατί ακούω ότι θα πάρει το φάκελο κύριος Ράμος και θα αποφασίσει ο κύριος Ράμος αν το θέμα έχει να κάνει με την εθνική ασφάλεια ή όχι. Αυτά είναι σαχλαμαρές. Η ΑΔΑΕ ούτε το φάκελο έχει δικαίωμα να λάβει από την ΕΕΠ, ούτε τους λόγους παρακολούθησης του κυρίου Ανδρουλάκη. Το μόνο που θα της πει η ΕΕΠ είναι ενημέρωσέ τον, έχουν περάσει 2-3 χρόνια, δεν υπάρχει θέμα ασφάλειας. Τέλος. Ό,τι άλλο διαβάζετε, όσοι μας ακούνε, είναι μπαρούφες. Και προκαλώ τον οποιοδήποτε να με διαψεύσει. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Τι σημαίνει πρακτικά? Ότι η ΕΕΠ από τη στιγμή που όλοι λέμε ότι έχει τεθεί υπό παρακολούθηση το διάστημα που ήταν τα προκριματικά του ΠΑΣΟΚ, θα ενημερώσει την ΑΔΑΕ και θα της πει, πείτε του, ναι, το τάδε διάστημα είχε τεθεί υπό παρακολούθηση. Και τελειώνει εδώ η κουβέντα. Ναι, τίποτα αλλά άλλο. Από τη στιγμή που το πολιτικά ορθόν θα ήταν και ο ίδιος το έχει πει και η κυβέρνηση το έχει πει να δοθεί στη δημοσιότητα ο λόγος παρακολούθησης. Δεν προβλέπετε, κύριε Σάκη. Αφήστε το δεν προβλέπετε τώρα. Το δεν προβλέπετε πολλά δεν. Κάνουμε. Συγγνώμη, έχουμε κράτος δικαίου ή είμαστε καφέ? Καλά, εντάξει, οπότε μας βολεύει, έχουμε κράτος δικαίου. Δεν προβλέπονταν να λιωθεί η σκηνή. Ακούστε, ακούστε. Γιατί να μην πάω και εγώ, να μην πάτε κι εσείς. Κύριε Επικραμένε, δεν είναι έτσι απλά. Δεν είναι πρωτόκολλο που ούτε μας βολεύει, διότι και το πρωτόκολλο απαγόρευε να λιωθεί το σκηνικό του εγκλήματος στο Τέμπι και αλλιώθηκε. Με συγχωρείτε. Εδώ είναι πολιτικό πρόσωπο. Είναι ο τρίτος στη τάξη πολιτικός αρχηγός. Είναι δυνατόν. Συγγνώμη, ο κύριος Φλόρος ήταν αρχηγός ΓΕΘΑ, τι λέμε τώρα? Εντάξει, αυτό σας λέω. Συγγνώμη, γιατί επικεντρωνόμαστε στον κύριο Ανδρουλάκη? Ποιος είναι ο κύριος Ανδρουλάκης? Ακούστε, όχι, έχει μία εξέλιξη από πλευράς διαδικασιών. Και εγώ σας ρωτώ, δεν είναι ορθό λοιπόν, αφού δεν υφίσταται εθνικός λόγος, να μαθευτεί γιατί παρακολουθούνταν? Με συγχωρείτε. Δεν προβλέπετε. Δεν προβλέπετε. Αφήστε το δεν προβλέπετε. Είναι... Δεν είναι και διεθνής πρακτική. Δεν λένε υπηρεσίες πληροφοριών γιατί παρακολουθούμε τον πικραμένο. Γιατί είναι αφήστε τον πικραμένο και το Σαχίνη τώρα. Είναι κατάσκοπος ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ. Με συγχωρείτε τώρα δηλαδή. Συγγνώμη, είναι κατάσκοπος ο αρχηγός ΓΕΘΑ? Δεν ξέρω. Να μας το πούνε ότι δεν είναι. Αυτό σας λέω. Δεν προβλέπετε να ενημερώνουμε γιατί σε παρακολουθούμε. Γιατί να σας πω και κάτι άλλο. Δεν θέλω τώρα να καταναλώσω το χρόνο. Έχουν συμβεί στο παρελθόν σε ξένες χώρες τέτοιες υποθέσεις που σε περίπτωση που εγώ σε ενημερώνω γιατί παρακολουθήσε, αυτός ο συγκεκριμένος μετά από ένα διάστημα συνεργάστηκε ως εκβιαζόμενος με ξένη υπηρεσία πληροφοριών, το έμαθε η ξένη υπηρεσία πληροφοριών και πήρανε τα μέτρα τους.
Θέλω να σας πω ότι μπορεί να υπάρχουν παρενέργειες. Καλά, καλά. Κύριε Πικραμένε. Κύριε Πικραμένε. Γενικά δεν προβλέπετε, κύριε Σαχίνη. Ακούστε, από τη στιγμή που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, αναλαμβάνοντας την πολιτική ευθύνη, είπε ότι κακώς υπερεύει τα εσκαμμένα. Ούτε αυτό προβλέπετε. Ναι, έγινε όμως. Αφήστε τα, δεν προβλέπετε. Κάνουμε, συγγνώμη δηλαδή, από τη μια παρούφα θα πηγαίνουμε στην άλλη. Μα με συγχωρείτε τώρα, εδώ πέρα έχει χυθεί τόσο μελάνι. Είναι σύγκρος, κύριε Σαχίνη. Όχι, δεν καταλάβατε. Ο πολιτικός ορθολογισμός του πρωτοκόλλου δεν θα μας πιάσει εκ των υστέρων, ας ίσχυαν εκ των προτέρων. Και αφού δεν ίσχυαν εκ των προτέρων, οφείλει ο αρμόδιος της ΕΕΠ, δεν ξέρω ποιος θα είναι, να πει το λόγο. Ή να ενημερώσει τον αρχηγό του κόμματος για το λόγο. Να αν ενημερώσει. Το κάνει για τον Ανδρουλάκη, θα πρέπει να το κάνει και για τους άλλους 100-150. Να το κάνει. Να το κάνει. Από τη στιγμή. Σοβαρά. Τότε να καταργήσουμε όλο το σύστημα πώς το λένε, συνακροάσεων και να φτιάξουμε ένα γραφείο στην ΕΕ που θα λέγεται το γραφείο του πολίτη, να πηγαίνει ο καθένας να λέει με παρακολουθούσατε. Και μπορεί κάποιο να είναι και εγκληματικά στοιχεία. Συγγνώμη, δεν είναι το ίδιο. Κύριε Σαχίνη, δεν είναι δεν το έχει ίδιο. Λογική. Μα δεν το κάνει δεν καμία χώρα είναι στον κόσμο. Το ίδιο, είμαστε, κύριε δηλαδή, Πικραμένε. Ακούστε, από τη στιγμή που υπάρχει ανακοίνωση ότι σταμάτησε η παρακολούθηση και κακώς έγινε και δεν υφίστανται λόγοι, με συγχωρείτε, πρέπει να το μάθουμε. Δεν πάει έτσι. Είναι πολιτικό πρόσωπο. Με συγχωρείτε. Δεν προβλέπετε. Εσείς το βλέπετε πολιτικά, εγώ το βλέπω τεχνοκρατικά, επιχειρησιακά. Όχι, το βλέπω και πολιτικά και τεχνοκρατικά. Γιατί έτσι δεν τον κρατάς το χέρι εκβιάζοντάς τον μονίμως ότι έχει χάρη που δεν είπα τι ήταν. Σοβαρά μιλάτε. Δεν υπάρχει θέμα δημοκρατίας εδώ. Όχι, ο κύριος Ανδρουλάκης. Τι λέτε, κύριε Πικραμένε, με συγχωρείτε. Ακούστε με να δείτε. Όχι, κύριε Πικραμένε, δεν σας ακούω. Διαφωνώ πλήρως, οριζοντίως και καθέτος. Ναι, διότι όπως μου λέτε. Εγώ σας λέω ποια είναι η πρακτική. Από τη στιγμή που. Δεν με ενδιαφέρει πρακτική. Ολοκληρώθηκε και το υλικό που συγκεντρώθηκε δεν πήγε στον εισαγγελέα ως ποινικά κολάσιμο. Ο κύριος Ανδρουλάκης γιατί να έχει ρετσινιά, δεν το καταλαβαίνω. Όχι, θα πρέπει. Ρετσινιά έχουν αυτοί οι οποίοι έθεσαν όλη τη διαδικασία σε εφαρμογή. Α, ναι, αλλά να μάθουμε λοιπόν γιατί. Δεν προβλέπετε, σας λέω. Τι είπα να πει, δεν προβλέπετε. Ποτέ. Αλήθεια, σοβαρά το λέτε τώρα. Επειδή δεν προβλέπετε, σοβαρά το λέτε. Δηλαδή θα κάνει. Κύριε Σαχίνη. Οπότε, κύριε Πικραμένε, θα κάνω ό,τι γουστάρω και δεν θα δίνω σε κανέναν λογαριασμό. Σοβαρά μιλάτε, αυτό είναι θεσμικό. Κύριε Σαχίνη, ο μόνος λόγος, η μόνη διαδικασία που υπάρχει, σας το λέω. Καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε. Και εγώ, αν θέλετε, δύο χρόνια τώρα σε αυτή τη λογική κινούμε. Αλλά ο μόνος τρόπος να μπορέσει να φτάσουμε στην ουσία της υπόθεσης είναι ο εισαγγελέας Ζήσης στην προκειμένη περίπτωση που ασχολείται με το θέμα Predator Ape να κατάσχει υλικό από το φάκελο, το οποίο όμως υλικό, προσοχή, είναι διαβαθμισμένο, που σημαίνει ότι για να μπορέσει να το πάρει, να το βάλει στη δικογραφία και μετά να το πάρουν οι δικηγόροι, θα πρέπει να αποχαρακτηριστεί. Ο μόνος που μπορεί να αποχαρακτηρίσει αυτό το υλικό είναι ο διοικητής της ΕΕΠ και αν ο ίδιος δεν το κάνει, ο κώδικας ποινικής δικονομίας προβλέπει, δεν ξέρω ακριβώς το άρθρο, απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης. Άρα μόνο με την εισαγγελική έρευνα και τον αποχαρακτηρισμό μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό που λέτε. Όλα τα άλλα είναι καφενείο. Δεν προβλέπετε. Όχι, με συγχωρείτε. Όλα τα άλλα είναι η απόδειξη ότι ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει αν ελέγχει το κράτος. Αυτό είναι το θέμα μας, κύριε Πικραμένε. Ναι, όταν δεν υπάρχει κράτος δικαίου, εννοείται ότι κάνουν ό,τι γουστάρουν. Θεωρείτε, κύριε Σαχίνη, λογικό ότι στην αίτηση παρακολούθησης δεν αναγράφεται το όνομα του παρακολουθούμενου από το νόμο του 1994. Έχουν περάσει 30 χρόνια μέχρι τώρα. Ξέρετε μόνο που γράφουν το όνομα. Όταν αφορά τη λεγόμενη διακρύβωση εγκλημάτων. Όχι δηλαδή για λόγους εθνικής ασφάλειας, αλλά για εγκληματικές οργανώσεις π.χ. Βλέπε θύρα 7. Εκεί γράφουν τα ονόματα. Στους άλλους δεν τα γράφουν. Ξέρετε ότι η Ελλάς βολεύεται με αυτή την πρακτική. Γιατί όταν θέλουν να παρακολουθήσουν μέλη εγκληματικής οργάνωσης για να κερδίσουν χρόνο και να μην πάρουν τα λεγόμενα δικαστικά βουλεύματα για την άρση, περνάνε από το άλλο το κανάλι, το κανάλι της Εθνικής Ασφάλειας, το οποίο είναι πολύ πιο γρήγορο και ανώνυμο. Ρωτήστε αστυνομικούς να σας πούνε ότι έχει γίνει καραμέλα αυτή η υπόθεση. Είναι παλιά ιστορία. Γιατί δεν το αλλάζουνε αυτό? Εν πάση περιπτώσει, εγώ έχω άλλη οπτική, λοιπόν, εσείς άλλη. Ο κύριος Ράμος, για να το μαζέψω, δεν έχει κανένα δικαίωμα από τον νόμο να έχει στα χέρια του υπηρεσιακό φάκελο της ΕΕΠ και να κρίνει ο ίδιος αν ο φάκελος αυτός
εμπεριέχει κινδύνους για την εθνική ασφάλεια. Είναι παράβαση καθήκοντος. Καλά. Απλά τα πράγματα. Εντάξει, εσείς λέτε για τον κύριο Ράμμο. Εγώ λέω κάτι πιο ουσιαστικό. Αυτή τη στιγμή δεν υφίσταται λόγος παρακολούθησης αρχηγού πολιτικού κόμματος. Και ας το πούν το ίδιο και για τον πρώην αρχηγό ΓΕΘΑ κτλ. Οφείλουν στοιχειωδώς να αποκαταστήσουν 10 πράγματα. Διαφορετικά θα σέρνετε με άλλο τρόπο. Μου λέει εδώ ο Νίκος. Ακόμη να καταλάβουμε ότι όλη η φάση για το Υπουργείο Εσωτερικών επανέρχεται. Είναι στημένη για να μας πούν ότι κάποια στοιχεία χάθηκαν και δεν θα μπορέσουν να τα ανακτήσουν. Προφανώς. Μα δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό, γιατί έχουν αντίγραφα backup. Μα ακούστε λίγο. Κύριε Επικραμμένο, σας καταλαβαίνω σήμερα. Με συγχωρείτε, θέλετε να κλείσουμε. Δεν αφήνετε να ακούσετε το ερώτημα. Προφανώς σε αυτό το γραφείο δεν υπήρχε το μοναδικό αντίγραφο, αν υπήρχε. Σημασία έχει πώς θα το παρουσιάσουν. Κανείς δεν είναι σε θέση να το διαψεύσει από εμάς. Γενικά η ιστορία είναι τόσο πρόχειρα στημένη που απευθύνεται σε ηθαγενείς, λέει ο Νίκος. Και άλλος φίλος λέει εδώ πέρα, γιατί υπάρχει περίπτωση να μάθουμε τι ακριβώς συνέβη στο Υπουργείο Εσωτερικών. Πλάκα κάνουμε τώρα. Λοιπόν. Okay, εντάξει, παιδιά, αυτά τώρα είναι, κάνουμε κοινωνικό σχολιασμό. Εγώ σας λέω τα δεδομένα, πώς τα εκτιμώ από τη στιγμή που υπάρχουν έγγραφα backup, η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων δεν θα έχει κανένα πρόβλημα να συνεχίσει την έρευνά της. Και μην ξεχνάτε ότι τα ίδια αρχεία που ζητάει η Αρχή Προστασίας, τα ζητάει και ο εισαγγελέας, προκειμένου να προχωρήσει την καθαρά ποινική διαδικασία. Η Αρχή Προστασίας μόνο διοικητικά πρόστιμα μπορεί να επιβάλλει, κύριε Σανχίνη. Το ποινικό είναι θέμα του εισαγγελέα. Μάλιστα. Άλλος φίλος λέει εδώ, καλημέρα, λέει, από Fan Club Μαρκόπουλο Μεσογείας. Καλημέρα. Ακόμη και τα αρχεία να πήραν, δεν το έκανε κάποιος που πέρασε απ' έξω, κύριε Πικραμένα, λέει. Εγώ δηλαδή, αν έρθω στο σταθμό να πάρω αρχεία, θα σπαταλήσω κάποιο χρόνο να ψάχνω. Δεν Σωστά. νομίζω να έχετε και λίγους φακέλους. Οπότε λέει εδώ, κάπου από μέσα πρέπει να είναι η δουλειά. Η άποψή μου ναι, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω το μπακαλίστικο να μπουκάρουνε και να σπάνε με τέτοιο τρόπο την πόρτα. Πού το έχουμε δει αυτό? Ακόμα και στις ταινίες βλέπετε πως γίνονται οι διαρρήξεις. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε με το λωστό Γιούρια μπείτε μέσα. Μήπως τελικά όλη η ουσία ήταν να τραβήξουμε τη φωτογραφία ότι παραβιάστηκε η πόρτα να γίνει ντόρος, να ασχολούμαστε με αυτό και να μην ασχολούμαστε με την αρχή. Μάλιστα. Και ο φίλος ο Νίκος λέει, εγώ καταλαβαίνω από όσα λέει ο κύριος Πικραμένος, ότι ο ίδιος δεν έχει απολύτως κανένα πρόβλημα να παρακολουθεί το καθένας, να μην το ξέρει και αν το μάθει να μην του πούνε ποτέ το λόγο. Την ταινία «Οι ζωές των άλλων» με τις παρακολουθήσεις της Στάζη στην Ανατολική Γερμανία την έχει δει, όπου ένα ολόκληρο έθνος ήταν παρακολουθητές των διπλανών τους, ακόμη και εντός οικογενειών. Αυτά είναι ιστορικά γεγονότα, όχι μυθοπλασία. Ναι. Επειδή μου πουλάει πνεύμα αυτή τη στιγμή, να του εξηγήσω ότι στις δημοκρατίες υπάρχει διαδικασία να ρωτήσεις αν έχει τεθεί υπό παρακολούθηση παράνομα. Αν όμως έχει τεθεί υπό παρακολούθηση νόμιμα, στις αναπτυγμένες δημοκρατίες, να σας αναφέρω Γαλλία για παράδειγμα, το κράτος ουδέποτε θα σου πει γιατί σε παρακολουθούσε νόμιμα. Ξέρετε γιατί? Ενώ στα σοβαρά και όχι στις μπανανίες, διότι τίθεται θέμα ασφάλειας πληροφοριών και επιχειρήσεων. Αν περάσουν χρόνια και πλέον κρίνει το ίδιο οι ίδιες υπηρεσίες ότι okay, πείτε του παιδί μου έτσι για την ιστορία, δεν υπάρχει κανένα θέμα, αλλά θα το κρίνει το ίδιο το κράτος. Το σοβαρό κράτος, όχι η Κολομβία των Βαλκανίων. Αυτό δεν καταλαβαίνουν οι άνθρωποι και με παρεξηγούνε. Στα σοβαρά κράτη. Εδώ που φτάσαμε στην Ελλάδα να παρακολουθούνται επιτελείς στρατού, δημοσιογράφοι, επιχειρηματίες, πολιτικοί, υπουργοί, μην υπουργοί της κυβέρνησης. Okay, κύριε Σαχίνη, ας πάρουν όλοι ραντεβού να περνάνε από την ΕΕΠ να τους εξηγεί γιατί τους παρακολούθησαν. Μάλιστα. Κώστας Πικραμένος, σήμερα είχαμε και λίγο έτσι τους τόνους. Να πέσουν όχι, οι τόνοι. Είχαμε, αλλά ειλικρινά να φύγουμε από τη συνωμοσιολογία και να βλέπουμε τα πράγματα. Καλά απλά, τώρα. Κοινικά. Μόνο κοινικά. Εντάξει, εσείς να τα βλέπετε κοινικά. Εγώ δεν συνωμοτώ, ούτε συνωμοσιολογώ. Όχι, δεν λέω για την περιραίουσα. Αλλά πάντως, εγώ θα εκπλαγώ πάρα πολύ αν η ΕΕΠ παραδώσει φάκελο ή αν η ΕΕΠ πει τουλάχιστον για τους λόγους. Γιατί θα δημιουργηθεί τελεσμένο που δεν προβλέπεται από τον νόμο και θα ανοίξει το κουτί της Πανδώρας. Θα μπορεί να πηγαίνει οποιοδήποτε, ας είναι και μέλος εγκληματικής οργάνωσης. Καλά. Σκεφτείτε το λίγο. Εντάξει, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Έτσι, γιατί είμαστε όλοι πολίτες, κύριε Σαχίνη. Ο κύριος Ανδρουλάκης δεν είναι πάνω από εμένα ή εσάς. Είμαστε όλοι πολίτες. Πώς
πολίτης πάει. Διότι σήμερα είσαι βουλευτής, αύριο δεν είσαι βουλευτής. Δηλαδή υπάρχει... αν δεν ήταν σήμερα βουλευτής και δεν ήταν πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, θα είχε άλλα δικαιώματα και άλλη συμπεριφορά από το κράτος. Με συγχωρείτε, υπάρχει ποτέ περίπτωση μια δημοκρατία να με παρακολουθεί παράνομα και να μου το πει κιόλας? Θα βαφτίσουν το παράνομο νόμιμο και έλειξε το θέμα. Αυτό μου λέτε. Αν σας παρακολουθεί παράνομα, παράνομα εννοώ χωρίς εισαγγελική διάταξη, όχι χωρίς σοβαρό λόγο. Είναι μεγάλη διαφορά, κύριε Σαχίνη. Άρα. Παράνομο σημαίνει χωρίς εισαγγελική διάταξη. Αν εγώ σε παρακολουθώ γιατί εσύ μπορεί να είσαι υποψήφιος κόμματος και υπάρχει εισαγγελική διάταξη, το κράτος είναι καλυμμένο, κύριε Σαχίνη. Ακούστε διότι τώρα. Διότι τήρησε τον νόμο. Ακούστε. Αλλά τι. Ναι, αλλά τι. Το κράτος είναι καλυμμένο με βάση τα πρωτόκολλα που περιγράφεται. Το κράτος είναι εκτεθειμένο. Ακούστε. Το κράτος είναι εκτεθειμένο έναντι της κοινωνίας και θα πρέπει να ξεκαθαρίσει. Διότι εγώ θα σας πω ένα ακραίο σενάριο. Βγαίνει ο αρχηγός του τρίτου κόμματος, ο κύριος Ανδρουλάκης, και λέει: θεωρούν ότι είμαι κατάσκοπος, να δώσουν τα στοιχεία που έχουν στον αέρα, γιατί με καλύπτουν. Αυτά που έχετε. Να απαντήσω. Θα τους προβοκάρει δηλαδή. Τι θα κάνουν? Να απαντήσω. Είναι πάρα πολύ εύκολη η ερώτησή σας. Με θεωρούν ότι είμαι κατάσκοπο. Αφού λοιπόν θεωρούν ότι είσαι κατάσκοπος, κύριε Ανδρουλάκη, γιατί μετά τη λήξη της παρακολούθησης τα στοιχεία δεν πήγανε στον εισαγγελέα να σε συλλάβουν επί τόπου? Ναι, άρα. Και σε αφήσανε. Άρα... γιατί? Άρα αυτό που λες δεν ισχύει, κύριε Ανδρουλάκη. Τι λέτε? Σοβαρά. Τι λέτε? Σοβαρά, είσαι κατάσκοπος και σε αφήνουμε? Σε αφήνουμε τι, για να μάθουμε ποιος σε στρατολόγησε? Όχι. Μάθαμε, κύριε Πικραμένε. Και μετά τι έγινε? Όχι, μετά όχι κύριε Πικραμένε. Από τη στιγμή που υπερέβησαν τα εσκαμμένα διαδηλώσεως του πολιτικού εκπροσώπου της ΕΕΠ, γιατί το λησμονείτε, οφείλουν να μας πούνε γιατί υπερέβησαν τα εσκαμμένα και τι ακριβώς ήταν ο λόγος που θέλαν να ακούσουν τον αρχηγό του τρίτου κόμματος. Με συγχωρείτε. Εγώ θα πάω κι εσείς να ψηφίσουμε στις εκλογές, ευρωεκλογές, και θα ακολουθεί ακόμη αυτή η ουρά όποιος θέλει να την καλλιεργήσει για τον αρχηγό ενός κόμματος. Σοβαρά. Κύριε Σαχίνη, ξέρετε ότι η κυρία Βλάχου, εισαγγελέας της ΕΕΠ, απαλλάχτηκε από τους συναδέλφους της. Και τι μου το λέτε αυτό? Ότι ήταν όλα καλώς. Και τι το λέτε με αυτό? Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Ότι το ίδιο το κράτος, κύριε Πικραμένε, μάλλον από τον νόμο, δεν πρόκειται να ενημερώσει τίποτα και κανέναν. Α, έτσι πες το τόμου, να το καταλάβω. Μάλιστα. Εντάξει, τώρα τίποτα το καταλάβω. Κανέναν. Το καταλάβω. Όχι μόνο λόγω της νοοτροπίας που υπάρχει στην Ελλάδα, αλλά και με το γράμμα του νόμου. Σιγά μη κάτσουν να πυροβολήσουν τα πόδια τους από τη στιγμή που και νομικά είναι καλυμμένοι. Πού όμως δεν είναι καλυμμένοι? Εδώ που έχουμε θέμα, που δεν είναι καλυμμένοι, είναι στο θέμα της υπογραφής της συγκεκριμένης παρακολούθησης από την εισαγγελέα, διότι δεν τηρήθηκαν τα φίλτρα. Έλα όμως που η ίδια η εισαγγελία έκρινε ότι η κυρία Βλάχου καλώς έπραξε, οπότε το φίδι τρώει την ουρά του αυτή τη στιγμή, είναι ένας φαύλος κύκλος. Μάλιστα. Καλημέρα, κύριε Πικραμένε. Σας τα λέω για να έχετε πολύ μικρό καλάθι για τις μέρες που έρχονται. Αυτό είναι άλλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ. Καλή σας ημέρα.